984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Δεν υπάρχει λόγος πανικού αναφορικά με τον ΙΤΑ 1-1, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης. Τα αναγκαία εμβόλια παραγγέλλονται έγκαιρα και με βάση επιστημονικές και κυρίως πραγματικές εκτιμήσεις. Το δημόσιο σύστημα υγείας στέκεται σταθερά στα πόδια του και είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο σε κάθε άνθρωπο που ζει στη χώρα. Μένει να υλοποιούνται τα απλά προληπτικά μέτρα εμβολιασμού των ευπαθών ομάδων και να ακολουθούνται οι κανόνες και οι σχετικές οδηγίες του και του γιατρού κάθε πολίτη για να παρελθεί χωρίς ανησυχία και μεγάλες απώλειες και το φετινό φαινόμενο της εποχικής γρίπης, προστίθεται στην ανακοίνωση. 5 τα εμβόλια που αναλογούν ένα φαρμακείο, λένε οι φαρμακοποιοί. Στις λίστες βρίσκονται εγγεγραμμένοι δεκάδες πολίτες. Αδιευκρίνιστο πάντως ακόμη και σήμερα πώς θα διατεθούν τα 50.000 εμβόλια μέσω νοσοκομείων ή φαρμακείων τα οποία έχουν παραγγελθεί. Απίστευτη καταγγελία την ίδια ώρα στην ώρα αιχμής και το Μάνο Δασκαλάκη από τον αντιδεπιάρχη Στέλιο Δημητρακόπουλο ότι κάποιοι γιατροί προτρέπουν ασθενείς να μην εμβολιάζονται. Στους 41 συνεκροί στη χώρα. Σύμφωνα με τον γιατρό Δημόσιας Υγείας Στέλους της περιφερειακής Κρήτης, Μανώλη Λουμπούνη, εκτιμάται ότι με βάση τα πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία, αυτή τη στιγμή νοσούν περίπου 2.000 παιδιά στην Κρήτη με γρήπη. Επιστρέφει η απειλή της γρίπης των πτηνών. Ανησυχία από τα πολλαπλά κρούσματα στη γειτονική Βουλγαρία. Το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Κεντρικής Μακεδονίας εξέδωσε ανακοίνωση για επίγουσα ενημέρωση προς τους πτηνοτρόφους και κατόχους οικώσει των πουλερικών. Την ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα επισημαίνει μέσω του 984 ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕΕ Αλέκος Στεφανάκης, απευθυνόμενος προς την πολιτεία. Παράλληλα, υφιστά την προσοχή όλων όσων αρέσκονται στις ελληνοποιήσεις για τους κινδύνους που ελοχεύουν με τη συνύπαρξη των ιών. Ο κ. Στεφανάκης ενημερώνει επίσης και για την πανόλη στα αμερικαστικά της Ρουμανίας και συμβουλεύει τους παραγωγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το ζωικό κεφάλαιο μπορεί να αφανιστεί με ταχύτητα τους ρυθμούς. Οι ιοί της γρίπης είναι πάρα πολλοί και προσβάλλουν όλα τα είδη των ζώων και των άνθρωπων. Οι ιοί όταν συνευρεθούν σε οργανισμούς της γρίπης μεταλλάσσονται, άρα υπάρχει ο κίνδυνος να προκύψουν νέα στελέχη στα οποία δεν έχουμε προστασία, δεν έχουμε αντισώματα, δεν έχουμε αναπτύξει αμυντικό μηχανισμό, άρα κινδυνεύει ο άνθρωπος. Θα σας υπενθυμίσω τα εκατομμύρια νεκρούς που είχε η γρίπη του χείρου που πρόσβαλε τον άνθρωπο το πάλε ποτέ, εκεί γύρω στο 1918-19. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη γρίπη των πτηνών, γιατί λαμβάνονται μέτρα και γίνεται όλη αυτή η κινητοποίηση. Γίνεται λοιπόν για να περιοριστεί η διασπορά των ιών από τα ζώα σε διάφορες άλλες περιοχές, γιατί είπαμε ότι υπάρχει αυτό το ρίσκο, χωρίς να είναι δεδομένο. Σημαντικότερη αιτία όμως είναι η εξής, ότι η γρίπη στα πτηνά προκαλεί τέτοια καταστροφή στο κεφάλαιο το ζωικό που δεν αντέχεται. Μιλάμε ότι σε 48 ώρες προκαλεί θνησιμότητα πάνω από 90%. Χώρες που έχουν αναπτυγμένη την κτηνοτροφία τους, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, η οποία έχουμε την τύχη να έχουμε αυτάρκεια σε ό,τι αφορά τα κτηνοτροφικά μας προϊόντα, ασφαλώς πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, γιατί αν ο ιός αυτός της γρίπης που έχει προσβάλει τη Βουλγαρία έρθει σε εμάς και μπει στα πτηνοτροφία, θα προκαλέσει μια τέτοια ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο που θα απομείνουμε από κοτόπουλα. Επειδή εμείς σαν χώρα είμαστε μια πύλη πραγματικά και είμαστε η πρώτη χώρα που δεχόμαστε εισβολές νοσημάτων από τα ζώα, τόσο από την Τουρκία, τόσο από την Βουλγαρία και μιλάμε για θυμηθείτε τον Αθώδη Πυρετό. Μονίμως η Ελλάδα καλείται να λάβει μέτρα για να προστατεύσει την είσοδο προβλημάτων, νοσημάτων στα ζώα, για να μην έχουμε να ακολουθήσει διασπορά προς τη Δυτική Ευρώπη. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα πολύ καλά αναπτυγμένο μηχανισμό κτηνιατρικές υπηρεσίες και λαμβάνονται μέτρα για να αποφύγουμε αυτές τις εισβολές.
Οι βροχές, τα χιόνια, οι ισχυροί άνεμοι και το κρύο, τα χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Από την Κυριακή σταδιακά αναμένεται βελτίωση. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπους τα 9 με 10 μποφόρ. Ήδη με έκτακτο δελτίου της, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ενημέρωσε για την ένταση των ανέμων και τα λιμεναρχεία Πειραιά και Κρήτης. Όπως σημειώνει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, οι επιβάτες καλού θα είναι να ενημερώνονται συνεχώς, καθώς τα δεδομένα αλλάζουν ανά εξάρω αναφορικά με το απαγορευτικό. Ανοιχτό σήμερα και αύριο το κέντρο αστέγων του Δήμου Ηρακλείου, όπως ανακοινώθηκε. Άκρος επικίνδυνος στην ίδια ώρα ο δρόμος στους καλούς λιμένες στο ύψος της Καραβόβρησης στα νότια του νομού Ηρακλείου, καθώς κόπηκε στα δύο. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι ανήσυχοι, καθώς μετά τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών ο δρόμος υποχωρεί και υπάρχει ευρύτερα ο φόβος καθυζήσεων στο δικό δίκτυο. Τροχαίο στην Εθνική Οδό, στο ρεύμα από Ηράκλειο προς Άγιο Νικολάο, νωρίς το πρωί, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του με αποτέλεσμα να πέσει στο πρανές. Καλά στην υγεία του οδηγός. Ξεναγερμός το πρωί στην πυροσβεστική υπηρεσία Ιερά Πέτρας από φωτιά που προκάλεσε κεραυνός στην παραλία και ανάμεσα σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Στο ξεκίνημά της έκαιγε αλμυρίκια και θερμοκηπιακά απορρίμματα τα οποία είχαν συγκεντρωθεί σε ανοιχτό χώρο. Σε θέση συγκίνησης οι διεκδικητές της Λότζια. Ανακοίνωσε και επίσημα την υποψηφιότητά του για το Δήμο Ηρακλείου χθες ο Πέτρος Σινιωτάκης. Ανοιχτή εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος και των αρχών της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειου Ανοιχτή Ορίζοντες με επικεφαλή στο Γιάννη Κουράκη απόψε στις 7. Έκοψε την πίτα της η Δύναμη Πολιτών. Διέψευσε η υποψήφια Δήμαρχος Ηρακλείου και επικεφαλή του Συνδυασμού Ηρακλείου Εναλλαγή Λένα Σταρίδα σχόλια που τη φέρουν να αποσύρει την υποψηφιότητά της. Απογοητευμένος και πικραμένος για την αναθεώρηση των άρθρων του Συντάγματος που βάλουν κατά τις θρησκείες και του ανθρώπου, παράλληλα με το μυστολογικό των ιερέων, ο πατέρης Ζαχαρίας Αδαμάκης, πρόεδρος της Ένωσης Κληρικών Κρήτης, μιλώντας στον 984, μετά και τη συνάντηση των ιεραρχών από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την Εκκλησία της Ελλάδας, της Κρήτης και του Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδας με τον Υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου. Ο ιερέας αναφέρει πως το θέμα της ουδετερότητας των ΚΕΙ και για το μισθολογικό, πως δεν έχει αλλάξει κάτι από τον αρχικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, που απλά αναδιπλώθηκε και τον παρουσιάζει διαφορετικά. Η Ένωση Κληρικών Κρήτης, μάλιστα, που με τη βοήθεια του νομικού της Αρχιεπισκοπής, από σήμερα επιχειρεί να μεταφράσει τα όσα γραπτά αναφέρονται, επισημαίνει ότι δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη. Την Αθήνα, πάντως, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Εκκλησία της Ελλάδας μιλούν για πλήρη σύμνοια αναφορικά με τις απόψεις και τη γραμμή τους. Περιορισμένη και άτολμη, χαρακτηρίζει ο Νίκος Φίλης την πρόταση της κυβέρνησης, ενώ για αμοιβαία υποφελή και ιστορική συμφωνία κάνει λόγο ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου. Να ακούσουμε τι είπε ο πατήρ Ζαχαρίας Αδαμάκης. Αυτά που λέγαμε λοιπόν όλο αυτό το καιρό μας τα δώκανε τώρα και γραμμένα, και χθες βγήκανε κάποιοι στα κανάλια και πανηγυρίζανε ότι τα βρήκανε. Πράγμα δεν βρήκαμε. Τι να βρούμε, αφού τα ίδια πράγματα λένε. Του κυρίου Υπουργού στόχος ήταν να μας οδηγήσει εκεί που ήθελε. Τώρα λοιπόν μας χρυσώνει το χάπι και λέει: θα σας πάω εγώ εκεί, αλλά θα σας πάω από άλλο δρόμο. Αυτό είναι, δεν αλλάζει τίποτα. Γιατί, ακούστε. Είπε ότι δημιουργείται ένα ταμείο μισθοδοσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος με λογαριασμό τηρούμενο στην Τράπεζα της Ελλάδος, τον οποίο θα διαχειρίζεται τη μισθοδοσία του κλήρου. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι τελειώνει το παλιό καθεστώς, τελειώνει η ενιαία αρχή πληρωμών. Όμως, επειδή εμείς όλο αυτόν τον καιρό λέγαμε ότι εμείς, σαν Έλληνες πολίτες, έχουμε το δικαίωμα να διεκδικούμε να παραμείνουμε στην ενιαία αρχή πληρωμών. Σαν Έλληνες πολίτες, γιατί θέλουμε να παραμείνουμε? Γιατί αυτό είναι η σιγουριά. Έτσι, αν συμβεί κάτι κακό στους Έλληνες μισοδοτούμενους, θα συμβεί και εμάς. Αν συμβεί κάτι καλό, θα συμβεί και για εμάς. Λοιπόν, παρακάτω λέει: η καταβολή της μισοδοσίας ενεργείται δια της ενιαίας αρχής πληρωμών. Δηλαδή, από πού θα πληρώμαστε, από την ενιαία αρχή ή από το ταμείο αυτό? Μας χρυσώνει λοιπόν το χάπι. Δεν αλλάζει τίποτα, κυρία Δουλγεράκη. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι αυτό που γίνεται στη Βουλή σήμερα, τώρα, θες. Είναι η αλλαγή του άρθρου 3, του άρθρου 21. Τα θέματα αυτά της θρησκευτικότητας του ελληνικού λαού και του ελληνικού κράτους δεν γίνεται, δηλαδή, η Ελλάδα των ηρώων και των Αγίων. Έτσι. Ο Κολοκοτρώνης έλεγε ότι πρώτα πολεμάμε για την πίστη και μετά
για την πατρίδα. Όμως αυτό το πάτερμα πίστης και πατρίδας έφερε αυτό που έφερε. Οι κριτικοί παπάδες λένε ότι δεν είναι σωστό να αποχριστιανοποιείται το κράτος, το ελληνικό, γιατί το πάντρεμα πατρίδας, θρησκείας είναι η ταυτότητά μας. Σφοδρή κριτική στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών για το νέο σύστημα εξετάσεων υποψηφιών οδηγών να ασκούν οι εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων που προσκλήθηκαν στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδηγήσης, Διαμαντής Ηλιάδης, κατηγόρησε την κυβέρνηση πως αντί της διαφάνειας το νομοσχέδιο ψάχνει την εξόντωση του εκπαιδευτή. Οι συνεδριάσεις συνεχίζονται και σήμερα. Στις 6.30 το απόγευμα της Πέμπτης κλείδωσε το ραντεβού μεταξύ κυβερνητικού κλιμακίου και εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Δεν τρέφουμε αυταπάτες για το τι θα μας πει το κυβερνητικό επιτελείο. Είμαστε όμως αποφασισμένοι να τους ενημερώσουμε για τα αιτήματά μας, καθώς και την απόφασή μας να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, είπε στον 984 ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αστερουσίων, Μανώλης Καρικαβάτσος. Κάτω από μια πανελλαδική πίεση, μια συντονισμένη κλιμάκωση του αγώνα μας, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να δεχτεί τη διευρυμένη επιτροπή συνάντηση και συζήτηση των προβλημάτων μας, που ήταν και σωστό. Ήταν και σωστό να γίνει έτσι, γιατί δεν θα απαντάει ο Υπουργός σε ένα ζήτημα μόνο. Τώρα έχουμε λοιπόν μια διευρυμένη επιτροπή από όλα τα υπουργεία, η οποία θα δεσμευτούν για τα ζητήματα που βάζουμε εμείς. Όμως δεν τρέχουμε αυταπάτες. Ξέρουμε πώς θα απαντήσει η κυβέρνηση. Κάτω όμως και από την πίεση των τραχτεριών μας πρέπει να απαντήσει συγκεκριμένα και διεξοδικά. Τώρα που τα τραχτέρια δουλεύουν ακόμα, είναι στους δρόμους. Εκεί λοιπόν θα τους πούμε το εξής, καθαρά, όπως τουλάχιστον εξηγείται. 1,1 δις έδωσαν απαλλαγές φόρους, πετρέλαια, επιστροφή φόρων σε εφοπλιστές, σε ξενοδοχεία, σε αεροπορικές εταιρείες. Να μας πει τι θα δώσει σε εμάς. Είναι καθαρό αυτός ο προϋπολογισμός, 1,1 δίνει δις σε αυτές τις φοροαπαλλαγές. Τι θα δώσει λοιπόν στους αγρότες? Θα δώσει άραγε το πετρέλαιο φτηνό, να μπαίνουμε και να καλλιεργούμε με χαμηλότερο κόστος. Θα κρατήσει το 8.600 στα φορολόγια, μας πει η κυρία Υφυπουργός των Οικονομικών. Για πέστε μας, τι θα γίνει με εμάς? Μπορούμε να καλλιεργούμε και παράλληλα να έχουμε θεομηνίες, να έχουμε ακαρπίες και στη συνέχεια να μας παίρνει, να μας κατεβάσει τα φορολόγια στο 5.200. Εκείνα τα ζητήματα θα βάλουμε, κυρία Δουλιαράκη. Πιστεύουμε ότι κάτω από την πίεση του οργανωμένου και καλά προσανατολισμένου εκλογικού κινήματος, όπως φάνηκε αυτές τις 17-18 μέρες, ότι η κυβέρνηση θα απαντήσει. Και αν δεν απαντήσει, η μάχη δεν τέλειωσε. Με τη στήριξη των τοπικών παραγωγικών φορέων όλης της Κρήτης ξεκινά η προετοιμασία του 8ου Παγκρίτιου Φόρουμ Πρόθεσης Κριτικών Προϊόντων στα ξενοδοχεία και τα δίκτυα διανομής σούπερ μάρκετ από τα 4 επιμελητήρια της Κρήτης, της Ενώσης Ξενοδόχων και τον Παγκρίτιο Σύλλογο Διευθυντών Ξενοδοχείων υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Θα διεξαχθεί το Σάββατο 30 Μαρτίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης. Θέμα εγκυρότητας της ορκομοσίας του Τέρες Κουίκ θέτει ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ Πάνος Καμένος με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτσι. Ο κύριος Καμένος κατηγορεί τον κύριο Βούτσι ότι συνεχίζει τις ομιχλώδεις και περίεργες πρακτικές και ζητεί αποσαφηνίσεις από την επιστημονική υπηρεσία της Βουλής για το θέμα. Επιπλέον υποστηρίζει ότι οι επιστολές με τις οποίες οι 6 βουλευτές της αντιπολίτευσης δηλώνουν πίστη στην κυβέρνηση είναι αντισυνταγματικές. Την παραλαβή από την κυβέρνηση ΖΑΕΦ της ρηματικής διακοίνωσης της Αθήνας για τη Συμφωνία των Πρεσπών ανακοίνωσε ο Νίκολα Ντιμητρόφ το βράδυ της Τρίτης. Έχουμε μόλις ανταλλάξει την τελική ρηματική διακοίνωση. Η Συμφωνία τίθεται σε ισχύ, αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter. Στέλνει μάλιστα το μήνυμα: ας είναι σήμερα η επαρχή μιας μακράς φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το παρελθόν μας, αλλά μπορούμε και να διαμορφώσουμε το μέλλον της φιλίας, της εταιρικής σχέσης και της συνεργασίας μας. Στις δυσκολίες της επόμενης μέρας της Συμφωνίας των Πρεσπών στάθηκε, μιλώντας στον 984 σήμερα, μεταξύ άλλων, ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ηλίας Κουσκουβέλης. Η περίοδος την οποία προβλέπει η Συμφωνία είναι 6 μηνών. Είναι το άρθρο 8 της Συμφωνίας. Έτσι ώστε προοδευτικά εντός 6 μηνών να έχουν διορθωθεί όλες αυτές
οι πινακίδες και να αντικατασταθούν με το νέο όνομα της γειτονικής μας χώρας. Όπως επίσης σωστά είπατε και για τον ήλιο της Βεργίνας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα ζητήματα όπως η Επιτροπή για τα Βιβλία, η οποία πρέπει να συνέλθει εντός μηνός από την θέση σε ισχύ της συμφωνίας, με στόχο την επόμενη χρονιά, όπως γράφει ρητά το κείμενο, να ξεκινήσουν τα μαθήματα τα παιδιά στις δύο χώρες χωρίς να υπάρχουν αναφορές στην Μακεδονία ή χωρίς να υπάρχουν αναφορές στο ελληνικό, στο παρελθόν της δικής μας χώρας και της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Και εμείς θα πρέπει προφανώς θα γίνει η αντίστοιχη διόρθωση από τη στιγμή που τα βιβλία αυτά εκδίδονται από το ελληνικό κράτος. Είναι προφανές ότι το ελληνικό κράτος οφείλει να κάνει τις διορθώσεις και να αναφέρει το γειτονικό κράτος, να το αναφέρει ως δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτό. Χρειάζεται άλλη διορθώση στα βιβλία τα δικά μας. Εγώ προσωπικά, κύριε Σαχίνη, δεν θεωρώ, διότι ποτέ η χώρα μας δεν εξέφρασε αλυτρωτικά ή άλλου είδους κηρύγματα ή επεκτατισμό έναντι των γειτόνων. Είμαστε μια χώρα status quo, όπως θα τη λέγαμε με την ορολογία των διεθνών σχέσεων, το απαραβίαστο των συνόρων, η σχέση καλής γειτονίας, και δεν νομίζω ότι είτε έναντι όλων των γειτόνων ότι έχουμε εκφράσει κάποιου τέτοιου είδους τάσεις ή απόψεις. Με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης απαγόρευσε στα ΦΑΝΣ και στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων να προβαίνουν σε κατασχέσεις των ΕΦΑΠΑΞ των υπαλλήλων που συνδεξιοδοτούνται και έχουν κόκκινα δάνεια. Ειδικότερα, το Ειρηνοδικείο διέταξε το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, το οποίο είχε πουλήσει σε ΦΑΝΣ του Λονδίνου στεγαστικό δάνειο, να αποδεσμεύσει μέρος του ΕΦΑΠΑΞ, το οποίο είχε κατασχεθεί λόγω κόκκινου στεγαστικού δανείου, ενώ παράλληλα απαγορεύτηκε η παρακράτηση ουδήποτε ποσού από τη σύνταξη της απομάχου της εργασίας εφοριακού. Ανέργος κατάφερε να σώσει το σπίτι του μετά από επαναρρύθμιση χρέους, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Καταναλωτών Κρήτης. Κανένα σχέδιο προστασίας των δανειοληπτών και της πρώτης κατοικίας στα κόκκινα δάνεια δεν συζητούν κυβέρνηση και συστημικές τράπεζες, αλλά τη δημιουργία μιας δευτερογενούς αγοράς κόκκινων δανείων με κέρδη δισευρώ για αρπακτικά κεφάλαια, είπε ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Προστασίας Καταναλωτών Δανειοληπτών, Βαγγέλης Κρητικός, στον 984. Στείνεται δευτερογενή αγορά κόκκινων δανείων δεκάδων δισεκατομμύριων ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη και κερδοσκοπία στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι γεγονός πρωτοφανές. Και εδώ ακριβώς λοιπόν έρχονται οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης, που εμείς, και το λέω και από την εκπομπή σας, τις θεωρούμε σκανδαλό, και σας ανακοινώνω ότι αν κατατεθεί το οποιοδήποτε σχέδιο νόμου στη Βουλή που θα προβλέπει εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και θα προβλέπει και επιδοτήσει σε αυτό που ακούγεται το 1 τρίτο δήθεν τις δόσεις των αδύναμων νοικοκυριών, εμείς θα καταθέσουμε μηνυτήρια αναφορά για κακοκυριματικό χαρακτήρα πράξης βάρος του ελληνικού δημοσίου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση και λέει λαϊκίστικα, προσέξτε τώρα και για να παραπλανήσει, ότι θα τρίτο βάσει κριτηρίων της δόσης των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων. Η επιδότηση λοιπόν του εντρίτου, εγώ διερωτώ με σαν τεχνοκράτης, μήπως είναι από την πίσω πόρτα μια επιπλέον επιχορήγηση, πρημοδότηση, όπως θέλετε πέστε το, των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και πίσω από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες των κερδοσκόπων που έχουν τοποθετηθεί μέσα και έξω από τις τράπεζες. Ο νόμος Χατσέλη τελειώνει όχι επειδή προβλεπόταν στην εισηγητική του έκθεση, επειδή η παρούσα κυβέρνηση υπέγραψε την κατάργησή του. Αυτό που θα έρθει σαν διάδοχος κατάσταση τον νόμο Κατσέλη, καταρχάς δεν θα έχει καμία σχέση με τον νόμο Κατσέλη. Θα γίνεται μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, κατά το πρότυπο του νόμου περί εξοδικαστικής ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, μια διαδικασία η οποία πρακτικά έχει αποτύχει.
Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί σε κατάστημα ψηλικών στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο ληστές άνοιξαν πύρη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον δύο άτομα. Δύο υπήκοοι Σερβίας συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη κατηγορούμενοι ως οι δράστες σωρίας διαρρήξεων που έγιναν τους τελευταίους μήνες σε εμπορικά καταστήματα από όπου αφαίρεσαν ήδη ένδυσης και οπτικά ηλίου και οράσεως, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται στις 900.000 ευρώ. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, οι συλληφθέντες είναι 51 και 58 ετών, με τον 58χρονο να έχει δραπετεύσει τον Απρίλιο του 2014 από τη φυλακή Αλικαρνασσού. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις διεξήγαγαν αεροπορική επιδρομή και έβαλαν με πυροβόλο αρμάτων μάχη στο έδαφος της Συρίας εναντίον θέσεων του Ιράν. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ προειδοποίησε τον Αμερικανό ομολογό του Μάικ Πομπέο ενάντια σε οποιαδήποτε ανάμειξη συμπεριλαμβανομένη τη στρατιωτική επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Βενεζουέλας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των δύο αξιωματούχων. Ο Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν υπενήχθηκε ότι θα ήθελε να αναπτύξει το εμπόριο χρυσού με τη Βενεζουέλα παρά τις προειδοποίησεις των Ηνωμένων Πολιτειών που εξετάζουν προσεκτικά τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Άγκυρας και Καράκας. Το ενδεχόμενο η κυβέρνηση της Ιταλίας να αναλάβει τον έλεγχο των αποθεμάτων χρυσού της Κεντρικής Τράπεζας άφησε ανοιχτό αντιπρόεδρος της Ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι. Η πρωθυπουργός της Βρετανίας δήλωσε σε ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων ότι η επέκταση του άρθρου 50 και η αναβολή αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι προγραμματισμένη για τις 29 Μαρτίου ότι δεν θα εξυπηρετήσει σε τίποτα. Το Κοινοβούλιο της Ισπανίας ψηφίζει σήμερα για τον προϋπολογισμό του 2019, όμως οι σοσιαλιστές κατέχουν λιγότερο από το 1/4 των εδρών στην Κάτω Βουλή και αγωνίζονται να εξασφαλίσουν αρκετή υποστήριξη προκειμένου να περάσουν το νομοσχέδιο. Καμία πτήση δεν θα πραγματοποιηθεί για ένα 24ωρο από και προς το Βέλγιο εξαιτίας της γενικής απεργίας που έχει κηρυχθεί στη χώρα και στην οποία μετέχουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. 984 Νέα και Sports στην ώρα τους. Σάρωσαν τα βραβεία Όφη και Εργοτέλη στη χθεσινή εκδήλωση του ΨΑΠ. Καλύτερος προπονητής της Football League αναδέχθηκε ο πρώην τεχνικός του Όφη Νίκος Παπαδόπουλος, καλύτερος ποδοσφαιριστής ο Δημήτρης Μάνους και καλύτερος τερματοφύλακας ο Γιώργος Τρέζος, που πήρε το βραβείο του από τον παλέμαχο τερματοφύλακα της ΣΑΚ και της Εθνικής Στέλιο Σεραφίδη. Από τον Εργοτέλη της περασμένης περίοδου βραβεύτηκε σαν κορυφαίος ξένος της κατηγορίας ο Ούγκο Κάιπερς, ενώ ειδική βράβευση έγινε στον Γιάννη Μπουτζάκη για την επιτυχία της ολοκλήρωσης των σπουδών του στο παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ειδική βράβευση στον πρώην τεχνικό αλλά και ποδοσφαιριστή του Όφη Νίκο Νιόπλια. Από την μεγάλη κατηγορία, καλύτερος ποδοσφαιριστής αναδέχθηκε σαν πρώην μέλος της πρωταθλήτριας ΑΕΚ ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος και καλύτερος προπονητής ο τεχνικός της Ένωσης Μανώλο Χιμενέθ. 984. Ο καιρός. Νεφελώδης ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις από τα 8 έως τα 10 μποφόρ έως τους 14 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 984 στο μικρόφωνο Αγγέλα Δουλγεράκη, στη ρύθμιση του ήχου Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι!